εξακανθών καθάπερ ρόδων εβόδες, τη εκκλησία πελαγία εβίχτης, τε σενάρε πράξεις πράξεσιν όθεν και προσήγαγες, όσος μην ευωδίας, τόσε θαυμαστός αντί των σον βίων οσία. Ον εκ Παθών πανδίων ψυχής και σωμάτως. Τη 8η του μηνός Οκτωβρίου, Πελαγία Σοσίας της Αποετερίδων, Πελαγία Σοσίας της Παρθένου, Ταϊσία Σοσίας, Φιλίππου Επισκόπου Γορτίνης της Κρήτης Ιωάννου νεομάρτυρος εκ Προύσης, Ιγνατίου νεομάρτυρος εν Κωνσταντινούπολη. Η Οσία Πελαγία ζούσε στην Αντιόχεια και ανήκε στην τάξη των εταίρων γυναικών. Η ζωή της ήταν βουντιγμένη μέσα στον ίστρο των αμαρτωλών ειδονών. Η ακολασία είχε πορώσει τόσο τη συνείδησή της, ώστε καμία έννοια μετανοίας να μην μπορεί να εισχωρήσει την ψυχή της. Επομένως, θα μπορούσε να πει κανεί ήταν καταδικασμένη από την επίγεια ζωή της στο πύρ της κολάσεως. Όμως όχι. Ο πολυεύσπλαχνος Κύριός μας διαβεβαίωσε ότι «ετελώνε και επόρνε προάγουσιν ημάς εις την βασιλείαν του Θεού» δηλαδή οι τελώνες και οι πόρνες που στην αρχή έδειξαν απίθεια στον νόμο του Θεού, αλλά κατόπιν ειλικρινά μετανόησαν, προλαμβάνουν στην βασιλεία του Θεού εσάς, που μόνο με τα λόγια δείξατε υπακοή στο Θεό, στην πράξη όμως υπήρξατε απειθείς και άπιστοι, έλεγε ο Χριστός στους Φαρισαίους. Πράγματι, η πελαγία σε κάποια σύναξη χριστιανών άκουσε θερμό κήρυγμα περί του επισκόπου Νόνου. Τα λόγια της ήλεγξαν και συγκλώνησαν την ψυχή της. Με τη χάρη του Θεού απαρνήθηκε την άσωτη ζωή της, πούλησε τα διάφορα κοσμήματά της και τα διαμήρασε στους φτωχού. Αφού κατηχήθηκε και βαπτίστηκε, μετά από οκτώ ημέρες πήγε στην Ιερουσαλήμ, όπου με άσκηση σκληρή πέρασε την υπόλοιπη ζωή της. Η Αγία Πελαγία η Παρθένος Καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και από ένδοξο γένος. Στα χρόνια του βασιλέως Νουμεριανού το έτος 282 μετά Χριστόν. Όταν έμαθε ο άρχοντας της Αντιοχίας ότι η Πελαγία ήταν χριστιανή, έστειλε στρατιώτες να την συλλάβουν. Αυτοί περικύκλωσαν το σπίτι της και ετοιμάζονταν να την αρπάξουν. Όταν το έμαθε η Αγία, ζήτησε από τους στρατιώτες να περιμένουν λίγο. Οπότε σήκωσε τα χέρια της και τα μάτια της στον ουρανό και προσευχήθηκε θερμά προς τον Θεό να μην επιτρέψει να την αρπάξουν οι στρατιώτες, αλλά να φύγει από τη ζωή αυτή αγνή και παρθένος. Έπειτα άνοιξε το παράθυρό της και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα και έτσι παρέδωσε την αγνή ψυχή της στο Θεό προκειμένου βέβαια να την προφυλάξει από τον ομολισμό των αγρίκων στρατιωτών. Περίφημο εγκόμιο για την Αγία αυτή συνέγραψε ο Ιερός Χρυσόστομος. Η Αγία Ταϊσία Η ομορφιά της ήταν από τις σπάνιες, πλεονέκτημα που αποβαίνει ολέθριο, όταν δεν είμαστε σε θέση να το διατηρήσουμε αγνό με τον φόβο του Θεού, με την φωτεινή διάκριση, με την αδιάλειπτη προσευχή και την ταπεινοφροσύνη. Δυστυχώς για την Ταϊσία, αυτή που επιβουλεύθηκε την τιμή της ήταν η ίδια η μάνα της, η οποία ήταν χιδέα γυναίκα που ήθελε πολύ πλούτο και δεν δίστασε η αθλία να εκμεταλλευτεί την κόρη της για να αποκτήσει χρήματα. Έτσι η Ταϊσία παρασύρθηκε στον δρόμο της ατιμίας, μόλις 17 ετών. Έγινε και η ίδια πλούσια αλλά και πόρνη. Οι τίμοι άνθρωποι την απεχθάνονταν. Καμία οικογενειακή πόρτα δεν ήταν ανοιχτή για αυτήν. Οι ίδιοι οι εκμεταλλευτές της σάρκας της ποτέ δεν θα την έφερναν να γνωριστεί με τις μητέρες τους και τις αδελφές τους, διότι είχε καταντήσει ένα αντικείμενο σαρκικής ικανοποίησης και τίποτα περισσότερο. Τότε η Ταϊσία έπεσε σε μεγάλη θλίψη, αλλά και η Εκκλησία μπορεί να έχασε ένα πρόβατο απολολός, όμως δεν έπαψε να το αναζητεί. Όταν λοιπόν ο Όσιος Παφνούτιος από την Σιδώνα έμαθε την ψυχική της κατάσταση, προσευχήθηκε και αποφάσισε να εργαστεί για την ψυχή της. Και δεν αστόχησε, την επισκέφθηκε και με την χάρη του Θεού πέτυχε το θαύμα. Καυτά δάκρυα μετανία σκύλησαν από τα μάγουλα της Ταϊσίας. Πέταξε όλα της τα πλούτη στην θάλασσα, διότι το τίμημα της ατιμίας δεν άξιζε να χρησιμοποιηθεί στο ιερό έργο της ελεημοσύνης. Από τότε έζησε φτωχά, αλλά πλούσια σε πίστη, σε μετάνοια, σε σοφροσύνη, σε προσευχή, σε υπακοή, σε ταπείνωση και καλοσύνη έγινε δεκτή σε ευσεβή όμιλο γυναικών και κοιμήθη φροντίζοντας αρρώστους και ανήμπορους ανθρώπους».